Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 5η 3 Οκτωβρίου είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με την ατζέντα της που σήμερα περιλαμβάνει εκτός από τα ρεπορτάζ συζήτηση για όλες τις εξελίξεις με τον βουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Ομόρ Καρδίας, τον κύριο Γιώργο Παπαλίου, καθώς και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον Βόρειο Τομέα, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνών σπουδών, ο κατάλληλος άνθρωπος δυστυχώς για όλα αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην Μέση Ανατολή, θα τα συζητήσουμε. Να πάμε όμως πρώτα να δούμε τις απόψεις που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των φορέων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ικανοποίησή του για το ότι έγιναν αποδεκτές οι παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξέφρασε ο Πρόεδρος της Αρχής. Την επισήμανση ότι το πρόβλημα των αδέσποτων δεν θα λυθεί με τη λήψη DNA των ζώων έκανε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Αντιμετωπίζονται κρίσιμα θέματα, επεσήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και ζήτησε σειρά βελτιώσεων. Κατά των ρυθμίσεων που αφορούν μετατάξεις εκπαιδευτικών, τάχθηκε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κατά διατάξεων, τάχθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Εκεί που διατυπώσαμε άποψη, όπως προβλέπεται και στην νομοθεσία, ως αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι σε σχέση με τα δημόσια έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Εκεί λοιπόν είπαμε ότι όταν ένα δημόσιο έγγραφο έχει προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο ενδιαφέρον από την πλευρά εκείνου που ζητάει τα δημόσια έγγραφα. Δηλαδή, με άλλες λέξεις, θα πρέπει αυτός ο οποίος ζητάει τα δημοσιά έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, όχι τα δικά του, να έχει κάποια σχέση με την υπόθεση. Να σας ενημερώσω ότι δεν λύνονται το πρόβλημα των αδέσποτων, της διαχείρισης των αδέσποτων, της μείωσης του πληθυσμού των αδέσποτων με τέτοια μέτρα. Και επειδή δεν θα ήθελα να αερολογώ, καταθέτω στη Βουλή σήμερα στην Επιτροπή και το κείμενο το οποίο απεστάλλει στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και έχει αποσταλεί και στους αρμόδιους υπουργούς από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία μας, από την Πανευρωπαϊκή Επιστημονική Ομοσπονδία μας, όπου οι συνάδελφοι αναφέρουν ότι ο τρόπος αυτός δεν είναι επιστημονικά αποδεκτός. Θεωρούμε σε γενικές γραμμές ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις για τη λειτουργία την καθημερινή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες απαιτούσαν άμεσες ρυθμίσεις και μια αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους που να αναβαθμίζει τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επιχειρεί και επιδιώκει να καταργήσει το μέχρι τώρα κατοχυρωμένο δικαίωμα των εκπαιδευτικών να αξιοποιούν τις διαδικασίες της κινητικότητας και με εκούσιο τρόπο να μπορούν να ζητούν απόσπαση ή μετάταξη σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται δηλαδή οι εκπαιδευτικοί από το πεδίο εφαρμογής του ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Η διάταξη βάλει συναδέλφους και συναδέλφες που είναι ήδη αποσπασμένοι ή αποσπασμένες επί σειρά ετών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και διαθέτουν γνώση. Είναι μια ωφέλιμη πολιτική η σύσταση αυτής της Επιτροπής. Ωστόσο, θεωρούμε πολύ σημαντικό να προβλεφτεί σαφείς αρμοδιότητες και σαφείς μη αρμοδιότητες, ούτως ώστε να μην έχουμε αλληλεπικαλύψεις με άλλα όργανα που έχουν λόγο για την πολιτική προστασία. Ακούμε βέβαια πολλά για τους φόβους ότι αυτό αν δοθεί σε επίδομα θα περικοπεί αργότερα και τα λοιπά. Έχουμε παράδειγμα βέβαια από το παρελθόν όταν κόπηκαν τα 365 ευρώ που ήταν έξοδα κίνηση, σηματισμός και εκλογική αποζημίωση. Όμως θεωρώ ότι εδώ δεν μπορεί να εκλείψει ποτέ η επικινδυνότητα και η ενδιγυνότητα αυτής της εργασίας των εργαζομένων που παίρνουν το γάλα. Αυτό που σήμερα φέρνει αυτό το νομοσχέδιο είναι ένας επικαιροποιημένος ορισμός της έννοιας των συνοριακών σταθμών με έμφαση στην οργανωτική και λειτουργική του ενότητα, τη διασαφήνιση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα θέματα των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών, την καταγραφή δυνητικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Η Ομοσπονδία μας αρνείται κατηγορηματικά να δεχτεί μια τροπολογία που καταργεί τη θετική ρύθμιση που ψήφισε η ίδια σημερινή κυβέρνηση το 2023 και αφορούσε την εξομοίωση και την αποζημίωση των αστυνομικών με αυτήν των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας τέλος σε εκκρεμότητα που υπήρχε από το 2015.
Είναι απαράδεκτο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ζητά έστω και προσωρινά την αναστολή μιας δίκαιης ρύθμισης επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το διαθέσιμο αστυνομικό προσωπικό και προσπαθεί με προσωρινά μέτρα να δείξει ότι υπάρχει αστυνόμευση. Ερωτήματα στην ΚΕΔΕ για τη μη διεκδίκηση περισσότερων πόρων και την υποστελέχωση έθεσε το ΚΚΕ. Στο θέμα του γάλακτος που δεν το λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε πολλούς δήμους και προσφεύγουν στα δικαστήρια, αναφέρθηκε η ελληνική λύση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας επισημένοντας ότι κακώς δεν εκλήθη στην Επιτροπή. Για τους συνοριακούς σταθμούς έθεσε το θέμα της επαρκούς νομοθέτησης. Για την Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων χαρακτήρισε εξευτελιστικά τα ποσά που προβλέπονται ως αποζημιώσεις. Στο θέμα των προσλήψεων στους ΟΤΑ απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Προσλήψεις έχουν εγκριθεί πρώτη φορά, είναι ιστορικό υψηλό αυτή τη στιγμή, στην αφοδίκηση προσλήψεων για το 25 που εγκρίθηκαν. Ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει εγκριθεί. Μένουμε τώρα εδώ στο στούντιο που έχω κοντά μου τον βουλευτή Αρκαδίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Παπαϊλίου. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας κύριε Πέγκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε να συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και η επικαιρότητα μας αναγκάζει να ξεκινήσουμε από όσα γίνονται στην γειτονιά μας, στην ουσία είναι στη Μέση Ανατολή, και να μου κάνετε μια εκτίμηση αν άνοιξαν ή πρόκειται να ανοίξουν έτσι περαιτέρω οι πύλες, τις κολάσεις που λένε. Συν ότι άκουσαμε χθες όλοι και ήταν συγκλονιστικός ο πατέρας του αδικοχαμένου Έλληνα, που στην ουσία είπε ότι δύο τρελοί, ένας με το Κοράνι και άλλος την Παλαιά Διαθήκη, δεν λένε να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και το αιματοκύλισμα. Βεβαίως συλληπούμεθα τους συγγενείς και ιδίως τους γονείς του αδικοχαμένου Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε τη λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος έχει πάντα αρνητικό πρόσημο. Είναι καταστροφή ο πόλεμος. Εν προκειμένου, τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και ιδίως στην Παλαιστίνη, και φαίνεται ότι επεκτείνονται πλέον και αλλού, όχι μόνο στα παλαισθηνιακά εδάφη, έχουν φυσικά αιτίες. Και αυτές τις αιτίες πρέπει να ανιχνεύσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής έχει ένα έντονο παλαισθηνιακό στοιχείο. Οι Παλαιστίνοι εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζονται για να αποκτήσουν ένα κομμάτι γης που το δικαιούνται να αποκτήσουν πατρίδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που το κράτος του Ισραήλ και δυστυχώς η διεθνής κοινότητα δεν τίνει ευήκο άωτα, ο πόλεμος με τη μία ή την άλλη μορφή είναι αναπόφευκτος, ερωτηματικό. Εμείς θα λέγαμε όχι. Παρά τα αυτά, θέλω να επισημάνω ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μάλλον χρόνο, στα παλαισθηνιακά εδάφη, έχουν αυτή την αιτία. Εάν λοιπόν δεν εξαλείψουμε την αιτία, δηλαδή αν δεν αποκτήσουν οι Παλαιστίνοι πατρίδα, ένα κράτος που να συμβιώνει ειρηνικά με το κράτος του Ισραήλ, τότε φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα συνεχίζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και θα έχουμε και επόμενες φάσεις. Και αν συνεχιστεί... Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις πολεμικές, τρομοκρατικές εγώ θα έλεγα, επιχειρήσεις και πέραν των παλαισθηνιακών εδαφών, δηλαδή και στο Λίβανο, ενδεχομένως και αλλού, γιατί και στη Συρία, παραδείγματος χάρη, φοβάμαι ότι είναι ένας κακός ιονός, ο οποίος δεν προϊονίζεται τα καλύτερα. Χαρακτηρίζεται τρομοκρατικές τις επιθέσεις που κάνει το Ισραήλ. Δεν το συζητάμε. Όταν μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν, είπατε προηγουμένως για τον Έλληνα, ο οποίος πράγματι υπήρξε θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας, μιας τρομοκρατικής πράξης. 40.000 και Παλαιστίνοι έχουν εξοντωθεί από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.
Αυτό δεν πολύ προβάλλεται, πρέπει να πούμε, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και βέβαια η διεθνής κοινότητα σιωπά. Εγώ θεωρώ ότι είναι συνένοχη για αυτό το έγκλημα που διαπράτεται. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια είναι ως απάντηση της, γιατί κλείνει ένα χρόνο, η επίθεση που δέχτηκε το Ισραήλ στα εδάφη του. Βεβαίως. Οπότε είναι φαύλος κύκλος. Είναι, δυστυχώς είναι φαύλος κύκλος. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η μία φάση διαδέχεται την άλλη και φοβάμαι θα είναι η επόμενη φάση θα είναι πιο αιματηρή από την σημερινή. Και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει. Και αν θα είναι πιο αιματηρή, θα είναι μεταξύ των δύο, θα γίνει αυτό μια περιφερειακή σύγκρουση. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ελπίζω κάποιοι γράφουν και για τρίτο παγκόσμιο. Ότι... Ελπίζω πως όχι. Παρά τα αυτά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ομολογώ ότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις των εμπλεκομένων σε αυτή την, να την πω σύραξη, να την πω πολεμική επιχείρηση, πολεμικές επιχειρήσεις. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Ισραήλ. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Από την άλλη υπάρχει και το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται στη σύραξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι το ισχύει για αυτές το τραβάτε με κι ας κλαίω σε σχέση με το Ισραήλ, πάντως το στηρίζουν ανεπιφύλακτα, θα έλεγα. Εκτός από, βέβαια λέγονται διάφορα, ότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς ζητήματα τακτικής κτλ. Συνεπώς και εμείς, όπως και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλο αυτό το χαμό που γίνεται στη γειτονιά μας, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά η περιοχή η οποία φλέγεται, είναι άπουσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, έτσι, υπάρχουν φαίνεται διαφωνίες μεγάλες. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί το δόγμα του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών και του προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεπώς, θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει στάση σε σχέση με το παρελθόν. Στο παρελθόν η Ελλάδα ήταν μια δύναμη ειρήνης, μια δύναμη η οποία αναλάμβανε και πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάμε τις πρωτοβουλίες του Ανδρέα Παπανδρέου στο παρελθόν. Βεβαίως υπό άλλες συνθήκες. Αλλά οι διεθνείς συνθήκες είναι τέτοιες και σήμερα που επιβάλλουν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Και σε αυτό μπορεί να παίξει ρόλο η χώρα μας, αρκεί να μην παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Όπως γίνεται σήμερα δηλαδή. Να περάσουμε τώρα στις εντός εικόνες στις εχθροπραξίες στο εσωτερικό σας, στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει και εσείς να υπάρχουν χουντικές αντιλήψεις σε στελέχη στελέχη ή οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το έχω ακούσει, ομολογώ. Είπε χθες κάτι ο κύριος Αντώναρος. Δεν το άκουσα, ομολογώ. Έτσι. Ξέρετε, και μάλιστα ο κύριος Ζαχαριάδης τον ζήτησε να παραπευθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας. Και θα γίνει ολοκλήρωση θέμα τώρα με αυτό. Η άποψή μου είναι ότι όχι απλά πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στη σοβαρότητα και στον πολιτικό χαρακτήρα μιας αναμέτρησης εσωκομματικής που πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Οι χαρακτηρισμοί, τα κοσμητικά επίπεθετα και βέβαια μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με το ήθος της αριστεράς, θα έλεγα ότι πρέπει να εκλείψουν. Και νομίζω ότι οι υποψήφοι, αυτοί οι οποίοι έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα την υποψηφιότητά τους για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχουν επιδείξει σύνεση, σοβαρότητα και κυρίως, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να επιστρέψουμε στην πολιτική. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα ταλανίζεται από μια κυβέρνηση η οποία σε κανένα επίπεδο και σε κανένα πεδίο δεν τα πάει καλά. Ο κύριος Κασελάκης ακόμα δεν έχει ανακοινώσει, αλλά πιστεύετε ότι έχει κλείσει ο κύκλος των υποψηφίων ή μπορεί να δούμε και άλλη υποψηφιότητα? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί και αυτό ακούγεται. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτούς οι οποίοι έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα ότι θα είναι υποψήφοι. Και νομίζω ότι στα πρόσωπά τους αποτυπώνεται και η σοβαρότητα και η δημοκρατική λειτουργία, αλλά κυρίως η επιστροφή στην πολιτική.
πρέπει επιτέλους να πάψουν οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, να πάψουν να υπάρχουν αυτό που ελέγχθηκε από εσάς, το λένε και όλοι, αλλά λέγεται και στο εσωτερικό του κόμματος πολλές φορές, να πάψουν να υπάρχουν στρατόπεδα. Γιατί θα έλεγα ότι η μεγάλη πληγή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετά χρόνια είναι τα κόμματα μες στο κόμμα. Εσείς βέβαια τα ξέρετε καλύτερα από ό,τι τα ξέρω εγώ, γιατί τα ζείτε εκ των έσω, είστε και βουλευτής. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να υπάρχουν. Μα εδώ δεν μιλάμε για διαφορετικές απόψεις και στρατόπεδο. Αυτό είναι δημοκρατία. Υπάρχει χάσμα μεταξύ του ενός, της μιας πλευράς με την άλλη και σε ψυχικό επίπεδο, όχι μόνο σε. Το ανθρώπινο το καταλαβαίνω απολύτως. Θα έλεγα όμως ότι η επιστροφή στην πολιτική είναι το κυρίαρχο. Αυτό που πρέπει δηλαδή να επικρατήσει απολύτως πλέον από εδώ και πέρα. Τώρα μπορεί Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το ψυχικό χάσμα που λέτε κι εσείς, το ανθρώπινο, μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ συντρόφων, οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο και ελπίζω ότι την επομένη της εκλογής νέας ηγεσίας θα είναι μαζί. Θα είστε μαζί, το πιστεύετε αυτό, ότι μπορούν οι πλευρές τώρα αυτές Εγώ να είναι να μαζί την επόμενη μέρα. Μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Εσείς θα είστε όμως, όποιος και αν είναι. Δεν υπάρχει θέμα, αλίμονο. Μην ξεχνάτε ότι είμαι βουλευτής, έχω εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το εκλογικό σώμα μας έχει αναθέσει μια συγκεκριμένη εντολή να ασκήσουμε τα καθήκοντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή την εντολή πρέπει μέχρι τέλους να την υπηρετήσουμε. Και αυτό θα κάνω. Και εγώ και πάρα πολλοί σύντροφοι. Μάλιστα. Να μην πω όλοι. Γι' αυτό σας ρώτησα για να το ξεκαθαρίσετε από την πλευρά σας, αλλά επειδή ακούγονται πολλά και για διάσπαση και για να κατεβούν διακόπτες. Ξέρετε. Και αν άμα βγει ο ένας δεν κάθομαι εγώ, άμα βγει ο άλλος δεν κάθεται ο άλλος. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δημόσιο λόγο μας. Καταλαβαίνω τις, αν θέλετε, και τις ανθρώπινες πικρίες που υπάρχουν σε όλους, μπορεί να υπάρξουν και στο μέλλον, υπήρχαν και στο παρελθόν. Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να υπερκαλύπτει τη δική μας συμπεριφορά και τη δική μας δραστηριότητα είναι το πολιτικό στοιχείο. Επιμένω σε αυτό και να το επαναλάβω για μια ακόμα φορά, αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν θέσει υποψηφιότητα ή έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να είναι υποψήφοι, αυτοί επαναφέρουν την πολιτική στο χώρο μας. Και αυτό πρέπει να το ακολουθήσουν και όλοι όσοι υποστηρίζουν τον έναν, τον δεύτερο, τον τρίτο, δεν ξέρω και εγώ, τον ποσοστό υποψήφιο. Εσείς έχετε πάρει θέσεις ποιον θα υποστηρίξετε ή περιμένετε. Να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφιοι τελικά. Τώρα το συνέδριο μπορεί να ανατρέψει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό και να μην γίνουν εκλογές ή να γίνουν σε άλλες ημερομηνίες με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη. Κοιτάξτε, καταρχάς η απόφαση για την άρση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του πρώην Προέδρου ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή όπως ορίζει το καταστατικό. Με το καταστατικό προβλέπει ότι αμέσως μετά διενεργείται συνέδριο. Συνεπώς υπάρχει μία συνέχεια μεταξύ της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και του υπέρτερου οργάνου που είναι το συνέδριο. Στο συνέδριο είναι γνωστό ότι μπορεί να τεθεί οποιοδήποτε θέμα. Συνεπώς δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η έκβαση αυτού του συνεδρίου. Πάντως το ένα στοιχείο είναι ότι συνδέεται απολύτως με την Κεντρική Επιτροπή βάσει του καταστατικού. Το καταστατικό προβλέπει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την άρση της εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο και ακολουθεί ένα συνέδριο. Στο συνέδριο οποιοδήποτε θα μπορούσε να θέσει οποιοδήποτε θέμα. Όχι μόνο αυτό που λέτε εσείς, αλλά οποιοδήποτε. Και να ληφθεί απόφαση. Άρα ως ανώτατο όργανο που είναι το συνέδριο μπορεί να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση. Επαναλαμβάνω. Στο συνέδριο μπορεί ο οποιοδήποτε σύνεδρος να θέσει οποιοδήποτε θέμα. Θα αποφανθεί το ίδιο το συνέδριο. Τώρα επειδή πάμε από μέρα σε μέρα για την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Κασελάκη και όλο αυτό δεν γίνεται. Υποκρύπτει κάτι, πιστεύετε εσείς, ή συνεχείς αναβολές? Νομίζω τι σκέπτεται ο πρώην Πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης. Νομίζω όμως ότι θα εκδηλώσει
την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος κάποια στιγμή. Και όταν λέω κάποια στιγμή, εννοώ εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος, ή δεν θα την εκδηλώσει και θα πορευτούμε αναλόγως. Τώρα, οι εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή στο ΠΑΣΟΚ, πιστεύετε θα παίξουν ρόλο τώρα και σε εσάς, για το ποιος, ανάλογα με το ποιος θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ? Γιατί πολλές συζητήσεις ακούγονταν για στελέχη που λοξοκοιτάνε ή συζητάνε ήδη με υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Εγώ τουλάχιστον υποστήριξα εξ αρχής, ακόμη και προηγουμένως, αλλά κυρίως μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ότι χρειάζεται ένα είδος συνεργασίας, σύμπραξης, σύμπλευσης όλων των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κάθε κόμμα δεν θα ακολουθήσει αυτά τα οποία προβλέπονται στο καταστατικό του, και επομένως το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί ένα δρόμο που θα οδηγήσει στην εκλογή ηγεσίας, και από εκεί και πέρα θα πορευτεί και αυτό, και ελπίζω ότι η όποια ηγεσία εκλεγεί θα συμμεριστεί αυτή την άποψη, δηλαδή την άποψη ότι χρειάζεται σύμπλευση του προοδευτικού χώρου, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σκληρό σύστημα, εγώ θα έλεγα ένα καθεστώς πλέον, το καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο ελέγχει τα πάντα και συνεπώς και ακολουθεί και πολιτικές, βέβαια, δεν το κάνουμε. Κοιτάξτε, καμιά φορά εν τη ρήμη του λόγου λέμε σκοπός είναι να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Σκοπός είναι να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική από αυτή που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και των νεοφιλελεύθερων επιλογών, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Θεωρητικά εσείς καλά τα λέτε. Απ' την άλλη, βέβαια, στην πράξη, στην πολιτική, αυτός που έχει το πάνω χέρι θέλει να επιβάλλει τη συνεργασία με τους δικούς του όρους και όχι με το 50-50, με το καρπούζι στη μέση. Οπότε στην περίπτωση αυτή τώρα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει πάρει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις. Εάν περάσει σε αλλαγή ηγεσίας ή με την ίδια ηγεσία και ανέβει ακόμα περισσότερο, για ποιο λόγο τώρα να έρθει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί μαζί σας? Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Και το αντίθετο θα συνέβαινε όταν έτσι όπως ήταν έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι κοινή συνείδηση. Αυτό το βλέπουμε και σε, όχι μόνο σε στελέχη, αλλά και στον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ, γιατί κυκλοφορούμε στην πιάτσα. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι χωρίς τη σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου δεν μπορεί να υπάρξει λύση και δεν μπορεί να υπάρξει αντίπαλος στη σημερινή κυβέρνηση, στο σημερινό σύστημα. Επομένως, νομίζω ότι θα πριτανεύσει η κοινή λογική, θα πριτανεύσει η πρόθεση, επαναλαμβάνω, να αλλάξει βηματισμό η χώρα, να αλλάξει περιεχόμενο η πολιτική η οποία ασκείται σήμερα από το σύστημα Μητσοτάκη. Φαντάζομαι από τα λεγόμενά σας να συμπεράνω ότι είστε εκεί υπέρ του να διεκραχθεί debate ανάμεσα στους υποψηφίους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ. Υποθέτω ότι αυτό θα γίνει. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Εγώ πάντως δεν θα μετάσχω στο debate μας. Θα μετάσχουν οι υποψήφιοι πρόεδροι. Τώρα, επειδή έχετε τα ζητήματά σας στο εσωτερικό σας, λογικό είναι, όχι ότι δεν ασκείτε την αντιπολίτευση που πρέπει να ασκήσετε εκ του ρόλου σας, του θεσμικού ρόλου, αλλά έχετε βρει τώρα και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ασκούν και αυτοί, να μην πω καλύτερη, να πω εντονότερη κριτική σε ορισμένα πράγματα που κάνει και η κυβέρνηση. Είχαμε χθες μία ακόμη ερώτηση 8 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις φαρμακευτικές δαπάνες στους χαμηλούς συνταξιούχους. Πώς το σχολιάζετε σε αυτό? Καταρχάς, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν ασκούμε το ρόλο μας ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον ασκείτε, είπα. Στη Βουλή. Βεβαίως. Και όχι μόνο στη Βουλή, αλλά και με παρεμβάσεις ο καθένας στην εκλογική του περιφέρεια και όχι μόνο. Οι παρεμβάσεις που γίνονται, οι ερωτήσεις που τίθενται από τους βουλευτές συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα ότι
τίθενται σε μία χρονική στιγμή, σε χρόνο που ακολουθεί ένα καταστροφικό για τη Νέα Δημοκρατία αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Το 41% είναι γνωστό ότι έχει πάει περίπατο, είμαστε στο 28% και αυτό βαίνει συνεχώς μειούμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι βουλευτές της συμπολίτευσης ασκούν κριτική, βέβαια ασκούν κριτική για θέματα για τα οποία έχει ασκηθεί κριτική και από εμάς. Έχουμε αναδείξει τα θέματα αυτά και κυρίως έχουμε προτείνει λύσεις και για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την οποία κατήργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ψήφο όλων των βουλευτών της. Και επομένως θα έλεγα ότι είναι άδικο να λέμε μόνον ότι η κριτική που, ή η αντιπολίτευση που ασκείται εντός ή εκτός εισαγωγικών από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο, να το πω έτσι, ουσιαστική και πιο αποτελεσματική από αυτήν που ασκούμε εμείς. Βεβαίως και δεν εισακούμεθα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και τροπολογίες και προτάσεις νόμων, οι οποίες όμως προσκρούν στην άρνηση της κυβέρνησης να αλλάξει ρότα σε πολλούς τομείς. Εξάλλου τα θέματα τα οποία αναδείχθηκαν. Και χθες ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών. Η Επιτροπή Οικονομικών. Τραπεζικές προμήθειες. Εξάλλου μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, έτσι. Ότι και τα θέματα τα οποία εφήγησαν στις δύο ερωτήσεις που αναδείχθηκαν, δηλαδή το θέμα των δανειοληπτών, της προστασίας της πρώτης κατοικίας των πληστηριασμών και βέβαια το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης και της συμμετοχής του πολίτη, του ασφαλισμένου, του ύψους της συμμετοχής του πολίτη στη φαρμακευτική δαπάνη, είναι θέματα που άπτονται του κοινωνικού κράτους. Η Νέα Δημοκρατία, από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ακολουθεί μία πολιτική απορρίθμισης, κατάργησης του κοινωνικού κράτους σε όλους τους τομείς. Και στον τομέα της υγείας και βλέπουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία, βλέπουμε τι γίνεται στο χώρο του φαρμάκου, και στο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την οποία κατήργησε και η οποία υπήρχε θεσμικά με κάποιο τρόπο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Κύριε Παπαλίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για όσα μας είπατε. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, κάποια στιγμή. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Και να περάσουμε τώρα για το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε συζήτηση χθες στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου και ενημέρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Τσιάρας. Για το γενικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται ο στρατηγικός διάλογος για το μέλλον της Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027, μίλησε ο αρμόδιος Υπουργός Κωνσταντίνος Τσιάρας ενώπιον των μελών των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Κριτική στην αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις τους. Όλα αυτά αφορούν στην πραγματικότητα και την ίδια την Ελλάδα, την ίδια την πατρίδα μας. Είναι, θέλω να πω με άλλα λόγια, πολύ θετική όλη αυτή η συγκυρία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτεροποιεί στις πολιτικές της τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα και που βεβαίως το σχέδιο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική λίγο ή πολύ περιγράφει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας. Συστήνεται η δημιουργία δύο νέων ανεξάρτητων ταμείων τα οποία θα λειτουργούν συνεπικουρικά στην κοινή αγροτική πολιτική. Το Ταμείο της Δίκης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη των γεωργών κατά τη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και έμφαση βεβαίως στο ζωικό κεφάλαιο. Και το Ταμείο Αποκατάστασης της Φύσης με στόχο την υποστήριξη των γεωργών και άλλων εμπλεκομένων για την αποκατάσταση και τη διαχείριση φυσικών οικότοπων. Η κλιματική κρίση μας βάζει σε μια λογική παραδοχής ότι και τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει. Άρα λοιπόν πρέπει κατά κάποιον τρόπο να ενεργήσουμε προληπτικά σε έναν πρώτερο χρόνο, ώστε να διασφαλίσουμε και πόρους, να ενισχύσουμε και μηχανισμούς και να δώσουμε την ευκαιρία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα και στους ανθρώπους του να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς και να συνεχίζουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα αλλά και την ίδια τους τη ζωή χωρίς τα προβλήματα που μπορεί να τους δημιουργεί οποιοδήποτε έκτακτο φαινόμενο. Σήμερα το πετρέλαιο έχει 1,6 ευρώ. 1,6 και επιστρέφονται 100 εκατομμύρια.
εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για σοβαρή υποβάθμιση της θέσης των αγροτών, η οποία δεν μπορεί να περνάει σαν κάποια ευεργεσία, να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία συνεδρίασης των επιτροπών για τα θέματα αυτά κοινής σε ημέρα που να μπορούν να είναι παρόντες και παρούσες και οι ευρωβουλευτές μας, δηλαδή προφανώς ημέρα Παρασκευή, και με ακρόαση των φορέων, με πρόσκληση δηλαδή των εκπροσωπήσεων των αγροτών, για να αντλήσουμε από αυτήν την διαδικασία χρήσιμα συμπεράσματα, ενημέρωση και πληροφορίες, και να είμαστε και εμείς πραγματικά χρήσιμοι στους αγρότες μας, που μας λένε χωρίς εμάς τι θα φας, και έχουν δίκιο. Απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές δράσεις που θα απαντούν στο εκρηκτικό πρόβλημα του κόστους παραγωγής. Δεν λύθηκε το θέμα με τα βοσκοτόπια. Θα έχει λυθεί. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κτηνοτροφία όταν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό, και δεν έχει γίνει το πλέον βασικό. Να γίνει μια αποτίμηση μέχρι σήμερα τι πήγε λάθος στο στρατηγικό σχέδιο. Προτείνουμε είναι να γίνει μια πιο δίκαιη εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας. Η οριζόντια εφαρμογή της νομίζω ότι καταστατηγεί την αρχή του ορυπαίων πληρών. Είναι διαφορετική η συνεισφορά στις ανικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής από χώρες του Βορρά σε σχέση με τις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα την Ελλάδα. Και τι προτείνει? Ότι όλα θα τα λύσει η αγορά. Δηλαδή μια κούφτα μονοπόλια που επιβάλλουν τιμές κάτω από το κόστος στα προϊόντα αγροτών και κτηνοτρόφων όταν είναι να τα αγοράσουν, και εκτινάσουν τις τιμές στις αγροτικές εισρωές για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Όταν δεν έχουμε ένα ορθά, δίκαιο, θεσμοθετημένο όργανο να διαχειρίζεται τα κοινοτικά κονδύλια, μπορούμε να ελπίζουμε στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας, κύριε Υπουργέ μου? Όχι. Μπράβο. Αφήνετε τους αγρότες να παλεύουν με την έλλειψη νερού και την αβεβαιότητα για την επιβίωση των καλλιεργειών τους. 5 χρόνια έχουν περάσει από την υπουργική απόφαση του 2019 για την συγκληματοδότηση 31 έγκυο βελτιωτικών έργων σε όλη την επικράτεια μέσω του ΠΑΑ. Για τον πρωτογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας θέλουμε παραγωγούς με επιχειρηματικό νου που να σχεδιάζουν και να παράγουν στο πλαίσιο μιας εθνικής αγροτικής πολιτικής και όχι επιδοτούμενους εισοδηματίες. Δείχνει ότι αγνοεί τις ανάγκες των μικρών αγροτών και προσδιορίζει τις ανάγκες των μεγαλύτερων ομίλων που θέλει να αναπτύξει σαν αγροτική παραγωγή. Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη στήριξη των παραγωγών στις πληγήσεις από τις θεομηνίες περιοχές, εξαντλώντας τους εναπομείναντες πόρους του ΠΑΑ 14-22 σε μέτρα όπως το μέτρο 5-2 με πόρους 45 εκατομμύρια για την αναστήριξη του ζωικού κεφαλαίου και των εκτενοφικών εγκαταστάσεων, τα 2 προγράμματα για την απενεντροποίηση ύψος 200 εκατομμυρίων και την ένταξη του συνόλου των επιλαχόντων στα σχέδια βελτίωσης της πρόσθεσης του έτους 2023. Για τη σύνταξη της έκθεσης και τα θέματα που αυτή θα περιέχει, συνεδρίαση υπό Επιτροπή Υδατικών Πόρων. Συζήτηση σχετικά με τις εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στην έκθεση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, συνεδρίασε τα μέλη της, όπου ομόφωνα υιοθετήθηκε η έκθεση της Επιτροπής από όλα τα μέλη, ενώ θετικά σχολιάστηκε η διεθνής δράση και η παρουσία της Επιτροπής σε πολλές διασκέψεις του εξωτερικού. Όπως τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής, Διονυσία Βιερνοπούλου, η Υποεπιτροπή ενημερώνεται και παρακολουθεί τις ανάλογες δράσεις των κοινοβουλίων άλλων χωρών, διεθνών οργανισμών, κρατικών και μη κρατικών οργανώσεων, ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων. Στην πρωτοπορία, εν συγκρίση και με άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, διότι καθώς έχει μελετήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στα άλλα κοινοβούλια του ευρωπαϊκού χώρου δεν έχει ως σήμερα συσταθεί υποεπιτροπή ειδική για τους υδατικούς πόρους και τα σχετικά θέματα εξετάζονται αμιγώς από τις αντίστοιχες επιτροπές περιβάλλοντος μόνο. Με την ύπαρξη συνεπώς της διακριτής υποεπιτροπής μας, μας δίνεται η δυνατότητα
δυνατότητα στην Ελληνική Βουλή αρτιότερη συζήτηση επί των θεμάτων αυτών και αποδίδεται ιδέουσα σημασία στον πολύ σημαντικό αυτό φυσικό πόρο. Στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα πρώτον της αντιμετώπισης της λειψιδρίας, δεύτερον της αντιμετής ενημέρωσης για την περιβαλλοντική κατάσταση στη λίμνη Κάρλα και τα ίχθυο αποθέματα. Η περιοχή του Λαστιθίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψιδρίας και ανοβρίας που συνδέονται με το έντονο ξηροθερμικό κλίμα, ιδιαίτερα στον ανατολικό τμήμα του νησιού. Οι παραταμένες περίοδο καύσωνα και σημαντικές μεταβολές στα κλιματικά μοτίβα έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για νερό τόσο για γεωργική όσο και για οικιακή χρήση. Τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή και συζήτηθηκαν ήταν τα προβλήματα που προκαλεί η κλιματική κρίση, ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή, η κρίσιμη απώλεια που προκύπτει από εφαρμογή άστοχων καλλιεργητικών μεθόδων σε συνδυασμό πάντα με την έλλειψη υποδομών, η αντιπλημμυρική θωράκιση και τέλος ο ρόλος της τεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή. Αναφέρθηκε το παράδοξο της ύπαρξης πολλών προβλημάτων ίδρευσης στην Ευρυτανία, η οποία είναι μια περιοχή με πολύ πλούσιο υδάτινο στοιχείο, γεγονός που αποδίδεται στην παλαιότητα ή και στην πλήρη ανυπαρξία έργων. Προτροπή δική μας ως Ελληνική Λύση να συζητήσουμε επιτέλους για το πώς θα διαχειρίζονται οι αγρότες μας το νερό για την καλλιεργήσιμη γη. Κατά τα άλλα, είμαστε θετικοί σε ό,τι αφορά την σημερινή έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, της υποεπιτροπής της διαχείρισης των υδάτων. Δεν μπορούμε παρά να μην είμαστε θετικοί σε ό,τι συζητιέται εδώ και το θεωρούμε θετικό. Εξάλλου, η πλεύση ελευθερίας μέσα στο πρόγραμμά της έχει ως πρωταρχική σημασία θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, θα υπάρξει ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων, αυτό το τονίζω βασικά, και κυρίως θα υπάρξει, όπως υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, να υπάρξει ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων. Ειδικά δε σε περιπτώσεις που υπάρχει συνδιαχείριση νερών ποτάμιων υδάτων με άλλες χώρες. Κοντά μας στο στούντιο βρίσκεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνών σπουδών, ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας εξηγήσει. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Να μας κάνετε τις εκτιμήσεις για την έκβαση της κατάστασης, τι μελιγενέστε, αν έχουν ανοίξει πύλες κολάσεως ή πρόκειται να ανοίξουν, και να μου σχολιάσετε και αυτό που ακούσαμε χθες τον πατέρα του αδικοχαμένου Έλληνα φοιτητή, που είπε ότι δύο τρελοί στην ουσία, ένας με το Κοράνι και άλλος την Παλαιά Διαθήκη, έχουν αιματοκύλει στον κόσμο και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ναι. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε μπροστά σε ιστορικές στιγμές. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στο δικό μου τουλάχιστον το μυαλό. Η Ισραηλινή ηγεσία φαίνεται ότι θεωρεί ότι όλο αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία για να τελειώνει αποφασιστικά, να πούμε, με το ριζοσπαστικό Ισλάμ και όχι μόνο με τα παρακλάδια του, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεσμπολάχ, αλλά και με τον ηθήνοντα νου όλου αυτού του δικτύου, να πούμε, που είναι το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου έχει πιστεί ότι μπορεί να επαναλάβει μια νίκη τύπου 1967. Να θυμηθούμε ότι τότε στον πόλεμο των 6 ημερών το Ισραήλ βγήκε, αποστασιοποιήθηκε από έναν πόλεμο φθοράς που είχε για χρόνια με την Αίγυπτο του Νάσερ και του αραβικού εθνικισμού και αποφάσισε να τελειώνει, να ξεκαθαρίσει το τοπίο με ένα αποφασιστικό πλήγμα, τον πόλεμο των 6 ημερών, πλήγμα από το οποίο δεν ανένυψε ποτέ η Αίγυπτος και οδηγήθηκε μετά από χρόνια στο συμβιβασμό τον ιστορικό και τη συμφωνία με το προαιώνιο εχθρό, το Ισραήλ. Αυτό φαίνεται ότι επιδίωκαν μέχρι πρόσφατα και το Ιράν και ο Νασράλα της Χεσμπολά, έναν πόλεμο φθοράς δηλαδή με το Ισραήλ, τον οποίο το Ισραήλ δεν μπορεί να κερδίσει. Και το απέδειξε, γιατί είναι ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες, να πούμε. Εν τέλει αναγκάστηκε να αποχωρήσει και από τον Νότιο Λίβανο και από τη Γάζα. Τώρα
ανατρέπεται το παιχνίδι. Και με αφορμή και τα τελευταία γεγονότα, φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει να χτυπήσει σκληρά, να χτυπήσει αποφασιστικά, να τελειώνει. Προχώρησε στον αποκεφαλισμό της ηγεσίας της Χεσμπολά. Έχει δείξει ότι έχει όχι μόνο την υπεροπλία, αλλά και τις μυστικές υπηρεσίες που έχουν διεισδύσει στους αντιπάλους του και μπορούν να έχουν την πληροφόρηση, να σπέρουν τη σύγχυση. Αυτή τη στιγμή η ιρανική ηγεσία βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση, για να μην πω πανικό, διότι δεν ξέρει ποιος είναι ο προδότης, ποιος μιλάει με τους Ισραηλινούς, ποιο σπίτι είναι το ασφαλές για να κοιμηθεί το βράδυ, και μιλάμε για την ανώτατα. Το πιο κέριο χτύπημα, φαντάζομαι, και ψυχολογικά ήταν η ιστορία με τα μπίπερ που θα το βλέπαμε σε ταινία. Τα James Bond. Και θα λέγαμε, James τώρα, Bond που εξέπληξαν τον κόσμο. Άρα με την Αμερική εν ολίγης, για να τα πούμε τώρα ξεκάθαρα, περιθωριοποιημένη λόγω εκλογών. Ο Biden, παρόλο που προσπαθεί, δεν μπορεί να συγκρατήσει το Ισραήλ, δεν μπορεί να τα βάλει. Δεν το περνάει τώρα που είναι στο τέλος της Ισραήλ. Ναι, διότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Αμερική είναι πολύ ισχυρό και θα πλήξει κάτι τέτοιο αν έρθει σε αντιπαράθεση με τον Νετανιάχου λίγες μέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές και οριακές εκλογές που θα κρυθούν για μερικές χιλιάδες ψήφους σε 5-6 πολιτείες. Προφανώς τον ευνοεί, κάτι το οποίο συμφέρει τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ήθελε να ευνοήσει τον Τραμπ, θέλει τον Τραμπ για πρόεδρο. Τον προτιμά από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο φαίνεται διασπασμένο. Έχει μια ισχυρή αριστερή πτέρυγα που είναι πολύ επικριτική. Λέτε, το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική στηρίζει παραδοσιακά στηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα σας έλεγα τούτο, ότι οι Αμερικάνοι Εβραίοι ως επιτοπλίστων είναι φιλελεύθεροι και ανήκουν στην κέντρο αριστερά από καταγωγής, να πούμε. Όμως το οργανωμένο φιλοϊσραηλινό λόμπι, αυτό που έχει τα χρήματα και τη δύναμη, είναι και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πανίσχυρο. Άλλωστε γι' αυτό και οι Ρεπουμπλικάνοι βγήκαν αναφαδών και είπαν στείλτε όπλα, στείλτε στρατό, ό,τι θέλει το Ισραήλ κτλ. Και κατηγορούν τον Biden ότι δεν είναι αρκούντος υποστηρικτικός. Σε κάθε περίπτωση, η Αμερική για τις επόμενες 30-40 μέρες μέχρι τις εκλογές δεν μπορεί να ασκήσει τον ρόλο των σταθεροποιητικών, να πούμε, και της αυτοσυγκράτησης. Απ' την άλλη μεριά, το Ιράν είναι αποδυναμωμένο. Διότι, για έναν πολύ απλό λόγο, διότι ο λαός δεν ακολουθεί το καθεστώς. Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ λαού και καθεστώτος. Το καθεστώς μπορεί να λέει αυτά τα εθνικοπατριωτικά, αλλά ο μέσος Ιρανός δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη Χεσμολά, ούτε για τους Παλαιστίνιους, ούτε για το τι γίνεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ενδιαφέρεται για τα προστοζήνη, τα καθημερινά, στα οποία έχει πιεστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από την οικονομική στασιμότητα και κρίση του Ιράν. Άρα ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι γλυκοκοιτάζει ένα αποφασιστικό πλήγμα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για περαιτέρω αναταραχή, αιματοχυσία, αναστάτωση, τρομοκρατία, προσφυγικό ρεύμα. Το Ιράν λέει από την πλευρά του, άσχετα αν θα μπορέσει να το κάνει όπως λέτε ή όχι, ότι θα απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί πλήγμα, αλλά το ζήτημα είναι, επειδή έχει και συμμάχους, την Κίνα, τη Ρωσία, μήπως γενικευτεί μετά, απλωθεί πολύ το παιχνίδι. Υπάρχουν και γενικευτεί. Πολύ ακούστε, η Ρωσία είναι μπλεγμένη αυτή τη στιγμή με τον νυν υπερπάντων αγώνα που δίνει στα ανατολικά της Ουκρανίας. Και δεν είναι η θέση να κάνει και πολλά. Άλλωστε, ο Νετανιάχου έχει μια λειτουργική σχέση με τον Πούτιν. Μην έχετε καμιά αμφιβολία για εκεί. Έχει καταφέρει παρά την πολύ μεγάλη στήριξη των Αμερικανών. Τώρα, η Κίνα δεν έχει δυνάμεις στην περιοχή. Περισσότερο οικονομικά, να πούμε, έχει μια παρουσία. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Πάντως, αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου φαίνεται ότι είναι έμπλεος αυτοπεποίθησης, σιγουριάς μετά τις τελευταίες του επιτυχίες. Δεν είναι ο Νετανιάχου σε αποδρομή μετά την 7η Οκτωβρίου που είχε κατηγορηθεί ότι είχε αφήσει το Ισραήλ απροστάτευτο, και όσο κερδίζει πολιτικά, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα στην δημοκρατία, δεν έχει κανένα λόγο να σταματήσει εδώ. Αυτές όλες οι εξελίξεις, κύριε Κερίδη, πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό, επηρεάζουν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Κοιτάξτε, καταρχάς, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, να πούμε ότι παρά την υπεροπλία του το Ισραήλ, αυτή την έχει, είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η στήριξη των Αμερικανών, εκόντων
ακόντων, θέλοντας και μη, γιατί είναι τέτοια η δύναμη και η δυναμική στο εσωτερικό της Αμερικής υπέρ του Ισραήλ. Αυτό που δεν έχει είναι ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, μια πολιτική προοπτική λύσης, διότι νίκες στρατιωτικές κατήγαγε και στο παρελθόν. Και το 67 κέρδισε και το 73 κέρδισε και όποτε συγκρούστηκε κέρδισε. Αλλά το πρόβλημα παρέμεινε και η αστάθεια και η μη ειρήνη παρέμεινε και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ό,τι και να πούμε, εν τέλει την ίδια ώρα που 7 εκατομμύρια Εβραίοι έχουν το κράτος του Ισραήλ, 7 εκατομμύρια Παλαιστίνοι δυτικά του Ιορδάνη δεν το έχουν, δεν έχουν κράτος. Και αυτό είναι μια ανομαλία η οποία παράγει εντάσεις και θα συνεχίσει να παράγει και στο μέλλον όσο λείπει η προοπτική επίλυσης του βασικού προβλήματος αναστάτωσης της Μέσης Ανατολής, που είναι οι εθνικές προσδοκίες, οι ανικανοποίητες, ανεκπλήρωτες για τον οποιοδήποτε λόγο, με ευθύνη και των ίδιων των Παλαιστινίων, με ευθύνη του Ισραήλ, με ευθύνη της Δύσης, με ευθύνη της Ανατολής. Δεν έχει σημασία, το γεγονός είναι ότι μένουν ανεκπλήρωτες. Τώρα, η Τουρκία δεν είναι υπέρ αυτού του επανασχεδιασμού του μεσανατολικού χάρτη, της μεσανατολικής αρχιτεκτονικής, την οποία επιδιώκει το Ισραήλ. Και η οποία είναι μια φιλοδυτική, η ήττα του ριζοσπαστικού Ισλάμ, είναι μια φιλοδυτική επιρροή. Και ο Νετανιάχου φαίνεται να στοιχηματίζει ότι εν τέλει οι δυτικοί θα τον στηρίξουν. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν το λένε φανερά, γιατί όπως και οι φιλοδυτικές κυβερνήσεις του αραβικού κόσμου, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία, δεν έκλαψαν για τον Ασράλα και για τον δολοφονία του, ούτε η Αίγυπτος για τη δολοφονία του Αλσίση, για τη δολοφονία του Νασράλα. Όμως η Τουρκία, η οποία θέλει να παίζει στα δύο ταμπλό, και Ανατολή και Δύση, όχι ότι απειλείται από το Ισραήλ, αυτά είναι υπερβολές του Ερντογάν, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από την άλλη μεριά, ο γεωστρατηγικός της ρόλος μέσα σε αυτή την αναστάτωση οπωσδήποτε αναβαθμίζεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα στη Μέση Ανατολή, όπως και ο ελληνικός γεωστρατηγικός ρόλος αναβαθμίζεται με τη Σούδα και ό,τι γίνεται. Έχουμε ένα νέο σκηνικό. Ξαναμοιράζεται η τράπουλα. Έχουμε κοσμογονικές εξελίξεις, όπως το 67 ήταν μια μεγάλη τομή στη Μέση Ανατολή, έτσι και το 2024 είναι μια μεγάλη τομή, έτσι φαίνεται ότι πηγαίνουμε, και πρέπει η χώρα μας να είναι σε τρομερή εγρήγορση. Σε λίγη ώρα από τώρα θα έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών σε μια συνεδρίαση αυτοπρόσωπη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή, με αντιπρόεδρος μαζί με την Τώρα Μπακογιάννη την πρόεδρο, για να μας πει, ήταν προγραμματισμένο για το ταξίδι του Υπουργού στη Νέα Υόρκη, νομίζω ότι αλλάζει, θα μονοπολίσει το θέμα τα τελευταία, και τι θα γίνει με τις προσφυγικές ροές, τις ενδεχόμενες, με την τρομοκρατική απειλή. Αυτό που τώρα, θα φουντώσει, γιατί αναβαθμίστηκε μεν ο ρόλος μας, υπάρχουν, αναβαθμίζονται και μετά και οι κίνδυνοι. Ξεκινάμε από το πετρέλαιο, καταρχάς, το οποίο θα πάρει την ανιούσα. Πριν πάμε στο πετρέλαιο και στην οικονομία, να αν υπάρξει πλήγμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, αν υπάρξει πλήγμα όπως συζητείτε, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει στην παγκόσμια οικονομία, και αυτό να το πούμε. Και εκεί εμπλέκεται και η Κίνα, γιατί το πετρέλαιο του Ιράν πάει όλο στην Κίνα. Βεβαίως. Οπότε, και να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι, επειδή συζητάμε πάρα πολύ για την ακρίβεια, ακρίβεια, πράγματι, να πούμε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε πόλεμο. Και ότι σε μεγάλο βαθμό πληρώνουμε την ακρίβεια του πολέμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και φοβάμαι ότι δεν έχουμε δει το τέλος αυτού του κύκλου. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος. Τι θα κάνουμε με το μεταναστευτικό, γιατί ακούγονται ήδη για 1 εκατομμύριο, και θα είναι στην καλύτερη περίπτωση αν γενικευτεί η σύνταξη εκεί, το 1 εκατομμύριο μετανάστες. Ναι, κοιτάξτε, σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, αυτό είναι το βέβαιο, σε σχέση με το 2015. Γιατί έχουμε και την πολιτική, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε την υποδομή, έχουμε τη χρηματοδότηση, έχουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε έναν βαθμό. Την έχουμε αυτή, θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Θα σας πω, σε έναν βαθμό την έχουμε περισσότερο από το 2015. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι, και πάντοτε ζητάμε το περισσότερο. Και πάντοτε είναι ένας αγώνας δρόμου αυτός, διότι έχεις άλλες 26 χώρες με τις οποίες πρέπει να συνεννοηθείς. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει η Κύπρος, η οποία βρίσκεται απέναντι. Να πούμε, από το Λίβανο. Να πούμε ότι ο Διάπλους
από τη Λιβανέζικη ακτή στο Παραλίμνη και στην Αγία Νάπα ολοκληρώνεται με ένα απλό βαρκάκι μέσα σε μερικές ώρες. 7-8 ώρες. Είναι πάρα πολύ. Με δε ταχύπλο σε λιγότερο από. Καταβρέχει στη μία και πιτσιλά στην άλλη. 2 ώρες. Ναι, άλλωστε, ακόμα και αυτές οι επιθέσεις πυραυλικές τις βλέπαν από την Κύπρο, από τη Λεμεσό και από τη Λάρνακα απέναντι. Άρα είναι πάρα πολύ κοντά και η Κύπρος δεν έχει τα εργαλεία. Είναι μικρό μέρος, απομονωμένο, περίκλειστο, νησί. Δεν έχει τα εργαλεία και πρέπει όλοι να τη στηρίξουμε. Η ελληνική κυβέρνηση, και εγώ όταν ήμουν υπουργός και ο διάδοχός μου προφανώς, πάντοτε στους Ευρωπαίους, γιατί ήδη είχαμε κάποια κρούσματα πέρσι με κάποιες πρώτες βάρκες που άρχισαν να έρχονται από τον Λίβανο. Εάν αυτό γενικευτεί, θα υπάρχει οπωσδήποτε ζήτημα. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες στον Λίβανο, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι από προηγούμενους πολέμους πρόσφυγες και βεβαίως και ο γηγενής πληθυσμός του Λιβάνου είναι μια χώρα εξαιρετικά εύθραυστη, στην ουσία χωρίς κυβέρνηση. Χωρίς κυβέρνηση. Είδατε ότι ο Λιβανέζικος στρατός εξαφανίστηκε με το που μπήκαν τα Ισραηλινά τάγκς. Οι μάχες γίνονται με τη Χεσμπολά, δεν γίνονται με τον τακτικό στρατό του Λιβάνου. Υποχώρησε. Υποτίθεται ότι ο στρατός ήταν ο τελευταίος εναπομείναν θεσμός εν λειτουργία στη Λιβανέζικη κοινωνία και αυτός όμως έχει εξαφανιστεί και είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση για αυτή την πανέμορφη χώρα. Μια χώρα πολύ ιδιαίτερη και συμβολικά, διότι συνυπάρχουν 18 θρησκευτικές κοινότητες αιώνες τώρα εκεί, σε μια Μέση Ανατολή μυσαλλοδοξίας, φανατισμού και θρησκευτικού φανατισμού, το να διατηρηθεί ο Λίβανος ως όαση πολυθρησκευτικότητας, πολυπολιτισμικότητας, με όλες αυτές τις παραδόσεις, τις τόσο ιστορικές και ενδιαφέρουσες, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ η Ευρώπη, η Γαλλία. Η Γαλλία, η οποία παραδοσιακά ήταν προστάτηδα δύναμη του Λιβάνου. Ξέρετε ότι τα γαλλικά είναι η δεύτερη γλώσσα μαζί με τα αραβικά. Θα έπρεπε να παίξουν πιο ενεργό ρόλο, αλλά βλέπετε ότι η Ευρώπη, η Γαλλία δεν έχει κυβέρνηση. Ψάχνει να τη βρει ο Μπαρνιέ. Την κυβέρνησή του. Η Γερμανία έχει τα γνωστά προβλήματα της τρικομματικής και βάλεται πανταχώθεν από την άνοδο της ακροδεξιάς. Στην Αυστρία βγάλαμε τους φιλοπουτινιστές την ακροδεξιά. Στη Βρετανία ο Στάρμερ δεν έχει καταφέρει, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Άρα δεν έχει βρει τα πατήματά του. Έχουν εκπλαγεί οι αναλυτές από το πόσο κακή αρχή έκανε. Απέναντι σε μια διαλυμένη αντιπολίτευση με το Συντηρητικό Κόμμα στα τάρταρα. Και βεβαίως η Αμερική σε αυτή την περιδίνηση, όπου ελοχεύει πάντοτε η απειλή Τραμπ, δεν έχει παρέλθει. Έχει δημιουργήσει μια ελπίδα η Καμάλα Χάρη σε σχέση με τον Μπάιντεν. Η Ευρώπη φαίνεται κιόλας ότι δεν υπάρχει στο χάρτη σε όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Δυσκολεύεται μέχρι να εκενώσει τους πολίτες της. Η ισχυρή κάποτε απεικιοκρατική Ευρώπη του παρελθόντος δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τους πολίτες της. Θα ρωτήσω για την αλληλεγγύη που είπατε, ότι επειδή έχουμε την ακροδεξιά στη Γερμανία που ανέβηκε, στην Αυστρία όπως είπατε που ανέβηκε, έχουμε τον Όρμπαν που λέει θα στείλω με πούλαν στις Βρυξέλλες τους μετανάστες. Μήπως ναι. Τελικά μείνουμε μόνοι μας να σηκώσουμε πάλι το βάρος. Καταρχάς, πούμε στον Όρμπαν ότι ήδη του στέλνει με την έννοια ότι περνάνε από την Ουγγαρία, κατάγραφοι και καταλήγουν στην Αυστρία. Διότι είναι εύκολο να παραβιάζεις νόμους και αλληλεγγύη όταν όλοι οι άλλοι τους στηρούν. Αυτό που λέμε free riding, ο λαθρεπιβάτης στις πλάτες των άλλων. Εάν όμως αρχίσει και η Αυστρία και παίζει το ίδιο παιχνίδι και η Γερμανία τώρα με τα κλειστά σύνορα κτλ., καταλαβαίνετε ότι όλο το πράγμα θα διαλυθεί και θα τα βρει πιο δύσκολα λίγο ο Ορμπάν, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι και περίκλειστη χώρα, έχει πολύ πιο εύκολα φυλάξιμα σύνορα σε σχέση με εμάς που έχουμε το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αλτερνατίβα έχει ανέβει εξαιτίας του μεταναστευτικού και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε, η Γερμανία έχει ένα τεράστιο ουσιαστικό πρόβλημα, δομικό πρόβλημα. Το λένε όλοι οι αναλυτές. Δεν μπόρεσε να μπει στις νέες τεχνολογίες, στο artificial intelligence και όλα τα άλλα τα επαναστατικά που γίνεται και η παραδοσιακή βαριά βιομηχανία της, μεγάλη βιομηχανία της που είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, περνάει κρίση. Βάλεται σήμερα.
Άρα κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να αλλάξει αυτό που λέμε στην Ελλάδα, να αλλάξουμε οικονομικό μοντέλο. Είναι κατεξοχήν ζήτημα σήμερα στη Γερμανία. Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή η οποία επιβάλλεται. Γι' αυτό το AfD δεν λέει τίποτα. Δεν έχει καμία πρόταση. Εγώ ψάχνω να βρω τις οικονομικές προτάσεις, τι πρέπει να κάνει η Γερμανία, πώς θα κινηθεί. Το μόνο το οποίο λέει, στο μόνο το οποίο επικεντρώνεται, είναι οι μετανάστες, μετανάστες, μετανάστες. Όσαν και αν κλείσει τα σύνορα της Γερμανία πλήρως και γίνει φρούριο, το οικονομικό πρόβλημα και το πρόβλημα του μέλλοντος της Γερμανίας και μαζί και όλης της Ευρώπης θα επιληθεί. Δεν θα επιληθεί. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να χειροτερεύσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς, οι δυνάμεις του ορθού λόγου, της μετριοπάθειας, των λύσεων και όχι των κραυγών. Εσείς όμως, οι δυνάμεις μετριοπάθειας που λέτε και των λύσεων, δέχεστε και εσείς πιέσεις εδώ πέρα από τα δεξιά σας. Με κόμματα. Βεβαίως. Και δεν πρέπει να αφήσουμε χώρο. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη της λογικής. Δεν πρέπει να υιοθετήσουμε την ψευδολογία. Από τη φωνή της λογικής δέχεστε τις πιέσεις. Ναι, ναι. Η φωνή της λογικής τώρα και άλλοι είναι. Το πόσο λογικής είναι. Γιατί κοιτάξτε, το μεταναστευτικό είναι κατεξοχήν πεδίο ψευδολογίας. Και πολλές φορές κεντροδεξιές κυβερνήσεις παρασύρονται λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης να λένε ακραία πράγματα που ξέρουν ότι δεν γίνονται, που δεν γίνονται, και να πέφτουν σε αυτή την παγίδα, διότι στο τέλος όταν διαψεύδονται οι προσδοκίες μεγαλώνει η απογοήτευση και ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ακροδεξιά. Ο Νεχάμερ στην Αυστρία, ο απερχόμενος κεντροδεξιός καγκελάριος, έλεγε πράγματα τύπου Ορμπάν. Αλλά δεν μπορούσε να τα εφαρμόσει. Δεν μπορούσε να τα εφαρμόσει, διότι σε αντίθεση με τον Ορμπάν, η Αυστρία είναι κράτος δικαίου. Έχει ανεξάρτητα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια ελέγχουν ποιος θα πάρει άσυλο και πώς θα τηρηθεί η διεθνή σύμβαση. Έτσι δεν είναι? Ο Σούνακ στην Αγγλία έλεγε τρέλες. Έφτασε να, επί 6 μήνες να μας ταλαιπωρεί με το σχέδιο της Ρουάντας. Εν τέλει, και ο μεν και ο δε. Και κατατροπώθηκαν. Ο Νεχάμερ έχασε 12 μονάδες, ο Σούνακ κατάφερε το ιστορικό χαμηλό στην ιστορία των συντηρητικών. Και ακροδεξιά φτιάξανε. Πρώτο κόμμα η ακροδεξιά στην Αυστρία. 14% για πρώτη φορά ο Φάραντς στη Βρετανία. Άρα αυτό δεν είναι λύση. Λύση δεν είναι να υιοθετήσω τις ακρότητες που δεν δίνουν λύση. Αν δίναν λύση, εγώ είμαι ανοιχτός να τα συζητήσω όλα. Δεν δίνουν λύση. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να σας ρωτήσω και για την ερώτηση των 8 βουλευτών, που έπεται τις ερώτησεις των 11 βουλευτών. Άρχισαν ξαφνικά οι βουλευτές σας κατά ομάδες και όλες να κάνουν ερωτήσεις. Πού το αποδίδετε σε αυτό? Γιατί λένε μεν ότι είναι ο ρόλος του βουλευτή, αλλά τόσο καιρό δεν είχαμε δει τέτοιου είδους ερωτήσεις. Κοιτάξτε, καλό είναι. Και νομίζω ότι ο ερωτώμενος υπουργός, έξυπνα ποιώντας πάντα, ο φίλος Άδωνης, την καλοδέχθηκε και δίνει τη δυνατότητα και στην ηγεσία να απαντά. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης δεν είναι βουβοί, ούτε χειροκροτητές. Είναι άνθρωποι που και αυτοί εκλέγονται, όπως όλοι οι βουλευτές, από τον κόσμο και πρέπει να φέρουν τις ανησυχίες του κόσμου στο προσκήνιο. Εμείς είμαστε η φωνή του κόσμου. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια του κυβερνητικού ελέγχου και δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε, θα σας έλεγα, για κάτι. Θα την υπογράφατε και εσείς την ερώτηση αυτή. Αυτό θα τη διάβαζα καταρχάς πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά εάν συμφωνούσα δεν είχα κανένα πρόβλημα να την υπογράψω. Και υπάρχουν και σε μένα ζητήματα, όπως και σε όλους μας, τα οποία θα ήθελα περισσότερο να αναδείξω. Εγώ το κάνω και κατηδίαν με τους υπουργούς. Και χθες στο Ζάπιο, στην εκδήλωση του Γιάννη του Μπρατάκου για το ΕΒΑ, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με κάποιους για συγκεκριμένα ζητήματα. Το κάνω τηλεοπτικά, γιατί έχω αυτή την πρόσβαση και αυτή την άνεση. Το κάνω και κοινοβουλευτικά, που είναι το ύψιστο, να πούμε, και το πιο θεσμικό. Και έτσι πρέπει. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρεται η εμπιστοσύνη μας ή ότι αμφισβητούμε το οτιδήποτε ως προς την συνοχή, να πούμε, της κυβέρνησης. Η Ελλάδα είναι τυχερή που μέσα σε αυτή την αναταραχή έχει μια σταθερότητα κυβερνητική πολιτική, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού ως το 27, που είναι οι επόμενες εκλογές, και να τρέξουμε γρήγορα
γρήγορα μπροστά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, στις οποίες πάντοτε πρωτοπόρος ήταν η Νέα Δημοκρατία, που αύριο συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής και θα έχουμε τη μεγάλη μας γιορτή στην Ριγίλης. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που έφερε και η πρώην Πρωθυπουργία και οι δύο. Τη δημοκρατία. Κοιτάξτε, είναι μια ημέρα μνήμης και τιμής στην ιστορία μας, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στην παρακαταθήκη του, στις επιτυχίες μας. Στις επιτυχίες μας και φυσικά και στους ηγέτες μας, οι οποίοι μας οδήγησαν τα προηγούμενα χρόνια. Και ανάμεσα σε αυτούς προφανώς ξεχωρίζουν κατεξοχήν οι δύο πρώην εν ζωή εκλεγμένοι πρωθυπουργοί μας, ο Κώστας Καραμαλής από τη μια και ο Αντώνης Σαμαράς από την άλλη. Μην ψάχνετε να βρείτε κατά ανάγκη. Καταλαβαίνω ότι οι δημοσιογράφοι αρέσκονται, υπάρχει όλο αυτό, αλλά η παράταξη έχει δείξει παραταξιακά, να πούμε, αντανακλαστικά, και γι' αυτό διατηρείται ως η μεγάλη πολιτική δύναμη της πατρίδας μας, σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να θυμηθούμε τις επιτυχίες, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το ξεπέρασμα του διχασμού με την νομιμοποίηση του ΚΚΕ, με την κυβέρνηση Ανετάκη, την ανέξη στην ΕΟΚ και την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου το 2015, όταν αυτό απειλήθηκε, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία με τις ιδιωτικοποιήσεις, με την αποτείναξη των δεσμών του κρατισμού μετά το 1990. Όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, εγώ δεν θέλω καθόλου να φανώ αλαζόνας, και προχωράμε μπροστά. Η μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, τονίζω αυτό, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε ανοίγματα από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην Πρωθυπουργία, το 1956. Προδικτατορικά, παίρνοντας τον Αβέροφ και τον Τζάτσο που ήταν στο κέντρο. Και μεταδικτατορικά, επίσης πήρε κόσμο και άνοιξε την παράταξη στο ευρύτερο, ώστε να είναι σήμερα να συμπληρώνει όλους. Δεν έχουμε την ώρα τώρα να συνεχίσουμε γιατί, λοιπόν, με τα ανοίγματα. Σήμερα στη Βουλή. Δεν διαφώνεις πια με τα ανοίγματα, με την ποσότητα. Στη Ριγίλη. Ναι. Κοίτα, υπάρχει πάντοτε αυτή η συζήτηση και προφανώς είναι κάποιοι οι οποίοι αισθάνονται ότι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εν τέλει, τις απαντήσεις τις δίνει ο λαός και το έδωσε με το 41%. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη, για όσα μας είπατε. Πάντα ενδιαφέροντα, και για τις αναλύσεις που κάνατε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και στο σημείο αυτό, η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Να έχετε μια καλή μέρα.